Δύο ώρες διακοπές εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί ξεκίνησαν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι και στο Ηράκλειο, αντιδρώντας το προσψήφιση νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σχετίζεται με την κατάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης αλλά και τον τρόπο πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αγνοώντας τις δικές μας αιτιάσεις και το ΑΣΕΠ που κάνει τους διαγωνισμούς πρόσληψης στο δημόσιο, δημιουργεί μια διαδικασία πρόσληψης που για μας τίθεται ένα αμφιβόλο και η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα ενός τέτοιου διαγωνισμού, αφού δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, θα γίνεται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Δεν αμφισβητούμε το κύρος της σχολής, αλλά οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες γίνεται ο διαγωνισμός αυτός είναι εκτός ΑΣΕΠ. Εξηγώντας ότι με τον τρόπο που προωθεί η κυβέρνηση να προσλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν καλλιεργείται ούτε αντικειμενικότητα αλλά ούτε και κάλυψη των αναγκών, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις διευκρίνησαν ότι μέχρι και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, αυτή την εβδομάδα ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, θα συνεχίσουν τις 2 ώρες διακοπές εργασίας, ενώ την ημέρα ψήφισης 3 ώρες στάση εργασίας. Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να απορροφήσει κάθε έτος η σχολή είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις ανάγκες. Δηλαδή, αν πάμε με μια τέτοια διαδικασία προσλήψεων, θα φτάσουμε μια δεκαετία για να καλυφθούν τα οργανικά κενά που αυτή τη στιγμή αγγίζουν τις 3.000 πανελλαδικά. Οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, μέχρι την Τετάρτη ή Πέμπτη αναμένεται αυτή η εβδομάδα, και θα δούμε, θα αποφασίσουμε μετά πώς θα τις κλιμακώσουμε για να βρούμε τρόπους να έρθει κόσμος στα δικαστήρια. Αυτό είναι το άμεσα ζητούμενο. Ο νέος τρόπος πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων προβλέπει την κάλυψη κάθε χρόνο περίπου 200 θέσεων, καθώς οι επιτυχώντες θα κάνουν σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, την ώρα που, όπως οι ίδιοι τονίζουν, οι ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα ξεπερνούν τις 1.000, ενώ τα κενά φτάνουν τις 3.000 σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνεται ένας διαγωνισμός και θα επιτυγχάνουν κάθε χρόνο περίπου 200 άτομα, όχι παραπάνω, που θα επιμορφώνονται για κάποιο τρίμηνο ή κάποιο διάστημα, ένα τρίμηνο το ορίζει ο νόμος, στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, που λειτουργεί ήδη στη Θεσσαλονίκη για τους δικαστικούς λειτουργούς.